Μάλιστα. Γεια σου φίλε μου. Μετά από τόσο καιρό λέω να πάω για ένα ψάρεμα. Έχω ρίξει τη βάρκα εδώ και μια εβδομάδα. Είχα ένα πρόβλημα και έβαζε νερά από κάτω η βάρκα, οπότε όλο το καλοκαίρι έμεινε έξω για να στεγνώσει και να κάνουμε την επισκευή. Πήρε πάρα πολύ καιρό, η αλήθεια είναι, δεν το έκανα μόνος μου, γιατί το φοβήθηκα, ήθελα να το κάνει κάποιος ειδικός που το έχει ξανακάνει. Οπότε ευτυχώς ο φίλος ο Ιορδάνης που είναι ειδικός το επισκεύασε και τώρα μετά από μια εβδομάδα, εντάξει, η βάρκα είναι στεγνή, δεν βάζει νερά. Τώρα γιατί το έπαθε αυτό, δεν ξέρω. Ίσως την έχω κοπανίσει πάρα πολύ στους καιρούς ή απλά ήρθε η ώρα της. Πάντως τώρα είναι εντάξει, την έχουμε επισκευάσει. Ο καιρός μας κάνει κόλπα. Έχω έρθει για ψάρεμα και έχει αρχίσει και ψυχαλίζει. Εντάξει, η γλυφάδα ρίχνει κεραυνούς, αστραπές, καρεκλοπόδαρα. Ελπίζω να μην φτάσει από εδώ. Στο βάθος είναι λιακάδα, αλλά από εδώ πάνω μαύρη μαυρίλα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα πάει για ένα ψαρεματάκι. Έχει καλαμάρια, έχει ψαριά, τρώνε κιόλας. Οπότε το φθινόπωρο θα πιάσουμε ψαράκια. Για να δούμε σήμερα, θα τα καταφέρουμε, θα μας αφήσει ο καιρός. Η βάρκα είναι έτοιμη, φορτωμένη, περιμένω το φύλλο και ελπίζω να μην ρίξει νερό. Για να δούμε τι πατουσές. Φερνείς. Ω, κι εγώ. Ω, το φέρνω. Πω, 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 είναι μεγάλο. Ούτε από εκεί δεν έχω. Ούτε από εκεί δεν έχω. Φύγε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Φανογονά σου πω Κωστή, θες να βγάλεις παρακαλώ την απόχη. Είναι στο μπροστινό ταμπουκάκι. Περίμενε να ρίξω. Ναι, ναι, άσε το καλάμι τώρα που πέφτει. Περίμενε, μην... Ρε Κωστή μου, βγάλε την απόχη, παρακαλώ. Θες να φέρεις και εσύ καλαμάρι, να τα χάσουμε όλα. Ρε, έχει καλαμάρια κάτω. Ναι, ναι, το ξέρω. Αυτό όμως που φέρνω εγώ... Θα το ρισκάρουμε. Θα το ρισκάρουμε. Ναι. Θα το ρισκάρουμε γιατί... μου κάνει κάτι κεφάλια δυνατά. Κοίτα ρε, πιάσε. Και μου τα έφεσαι. Θέλω να γυρίσω λίγο την κάμερα και δεν μπορώ. Κοίτα ρε, έχασα το μεγάλο σημερό καλαμάρι. Για να δούμε, θα το φέρω εγώ. Θα το χάσω εδώ δίπλα στη βάρκα. Όχι, δεν θα το χάσει. Συμπίσανε με τη μία, ε. Ναι, ναι. Είναι η ώρα τους. Νάτο. Νάτο. Κωστή, έλα ρε, το χάσα. Το χάσες. Το χάσα, ναι. Αφού και... Και στόπα, δεν στόπα. Και εγώ τώρα. Το χάσα γιατί βαρέθηκες να βγάλεις την απόχη. Γι' αυτό. Να ξέρεις. Εσύ θες. Το χάσα και εγώ τώρα. Είπα να το ρισκάρουμε. Είπες να το ρισκάρουμε. Δεν πιάνουνε τα ρίσκα. Χωρίς την απόχη. Έλα, έλα γιατί θα βαρέσουνε τώρα σαν τρελά. Κοίτα τώρα, αυτό δεν ψαρεύει άμα δεν το πλύνω. Ναι, έχω... Αλλά είναι πάνω ήδη. Είναι πάνω ήδη. Ναι, ναι. Να σου... Αυτό πώς... Κάτσε να φέρω την απόχη και μετά θα το ρίξω. Εδώ είναι η απόχη. Πώς θα το πλύνω τώρα αυτό? Έχω εδώ πίσω μου το πλαϊνό τσεπάκι. Έχει μία δοντόβουρτσα. Το φέρνω ή το χάσα. Κωστή μου, έχει καλαμάρια, πρέπει να ρίξεις. Ρε φίλε, είμαι μπλεγμένος, τι να κάνω. Εντάξει, okay. Είμαι μπλεγμένος και λερωμένος. Να το. Έμπλεξες τα. Πού είναι η δοντόβουρτσάκι? Πού είναι η καλαμαριά, ρε βρώμικη? Να τη. Okay, αυτό τράβηξε το, δεν βγαίνει με τη... το χέρι σου. Άμα δεν την τέτοια δεν θα κάτσει κάνω πάλι, πάλι πάνω. Πέταξε το στη θάλασσα και χτύπησε το λίγο. Βάσουμε και κάνα. Έχει
πολλά καλαμάρια κάτω τώρα. Δεν είναι τα καλαμάρια, είναι... αυτό δεν ψαρεύει τώρα έτσι όπως έγινε. Γιατί μπορεί. Βασικό μάθημα καλαμάρια. Πάνω είναι. Ναι. Καλό. Ναι, είναι καλό. Γεια. Τι έχουμε τα κάνει. Λούτς. Τα έχουμε κάνει. Σου λέγα. Καθάρισες. Λοιπόν, θα σας δείξω τι δείχνει το βυθόμετρο. Βάλεις την απόχη, το έχεις χάσει. Παραπόκαυλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσεις. Ήταν στη γη στο μουστάκι. Είναι στο μουστάκι. Εδώ τώρα έχω χάσει πολλά τέτοια. Αν και αυτό εδώ έχει πάρει καλά. Αλλά κόβεται αυτό. Σιγά σιγά θα σου λέγα. Το αφήνω κάτω και μαζί. Άστο στον πάτο και περίμενε μόλις την πίση. Φέρνε σιγά σιγά. Σιγά σιγά το φέρνε και το άλλο. Σιάζεις θεωρητικά. Έχω. Εντάξει, από την απόχη εδώ δίπλα θα το πάρω. Έχει πάντως πολύ κάτω. Είναι για ψάρεμα. Είναι για ψάρεμα. Μανουλίτσα.
Αου, 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 αου. Με άρπαξε. Αυτό είναι για ψάρεμα. Ζωηρό και ωραίο. Ζωηρό, λουκουμάκι, λουκουμάκι είναι. Και, δεν, και το πιάνεις και το ψάρι δεν το χάνεις, γιατί ναι, είναι το μικρό. Προς πίσω είναι μεστακίστη. Ναι, αυτό δεν είναι όλο μια μπουκιά. Ακόμα ή όχι. Δεν ξέρω αν ζει το καλαμάρι. Ζει. Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως δεν ζει. Δεν ζει. Δεν νομίζω. Καλά, δεν είναι στα πτερά για το αρκουνιό του. Δεν πηγαίνει πολύ. Αλλά έχω κι άλλα.
φαίνεται. Όχι, δεν δείχνει από εδώ. Πάτα μία πάνω στην οθόνη. Πίσω, 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 όχι το κουμπάκι. Δείχνει το καλάμι. Περίμενε. Το φτιάξω. Έλα. Τσάουσι. Τσάουσακι. Ωραιότατο. Πολύ καλό και ωραιότατο. Ωραιότατο. Ρε φίλε, να σου πω κάτι για αυτό το μέγεθος. Εντάξει, για να... Τι πάει και στο Thai Rapper. Εντάξει, παίζει με το Thai Rapper. Για κάνα καλαμάρι λέω... Δηλαδή είναι κρίμα τώρα τα καλαμάρια για τόσο μικρά. Λοιπόν, φίλοι μου. Αυτό ήταν το ψάρεμα για σήμερα. Καλά πήγε. Αν σας άρεσε, κάντε εγγραφή, κάντε like, κάντε σχόλια. Τα λέμε στο επόμενο. Καλό βράδυ.